Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ, γράψτε μου πώς ακούγεται ο ήχος, για να αρχίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι. Τώρα θα αρχίσουμε την παρουσίαση. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ. Σήμερα δεν θα μπορέσω να ανοίξω την κάμερα, οπότε θα τα πούμε χωρίς κάμερα. Την επόμενη φορά ίσως να έχει. Οπότε ας αρχίσουμε τη σημερινή παρουσίαση. Ως συνήθως θα πούμε στην αρχή θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της εταιρείας. Και μετά θα πούμε τα νέα της εβδομάδας, όπου στα νέα της εβδομάδας σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε ετοιμάσει φωτογραφίες, οπότε θα τα πούμε εκεί προφορικά. Και όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί τους συνδέσμους μετά για να διαβάσει τα σχετικά άρθρα. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τη σημερινή μας παρουσίαση, όπου εγώ ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και αρχίζουμε με το πρώτο μας εδώ slide, όπου έχουμε έναν πίνακα τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια από τη δικιά μας εποχή. Και σε αυτό το πίνακα ουσιαστικά απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από τη δικιά του εποχή. Προέβλεψε επίσης ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος μόνο με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Φυσικά όμως όλα αυτά τα καινούργια μέσα μεταφοράς, εκτός από το ότι μας έχουν προσφέρει τόσα πολλά πλεονεκτήματα και έχουν διευκολύνει την καθημερινή μας ζωή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, φυσικά έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και κάποια τα πιο σημαντικά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα αυτής της σειράς με τα μειονεκτήματα ή προβλήματα, όπου, όπως βλέπετε, είναι μόλις ο περιβάλλοντος.
Και αυτό γιατί ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους εισβάλλει στη φύση και η φύση καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Όμως ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ξεχνά ότι καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της οξύνης βροχής. Και θα δικαιολογήσω κιόλας γιατί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα όπως είπα πριν. Και αυτό είναι επειδή, όπως και εσείς σίγουρα καταλαβαίνετε, είναι ότι στα δύο προηγούμενα προβλήματα που είδαμε στη λίστα μας, άμα πάρουμε κάποια μέτρα εμείς, να πάρουμε κάποια υπευθυνότητα, μπορούμε να πάμε, δηλαδή δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα πλέον, αλλά στη μόλυνση του περιβάλλοντος είναι κάτι τελείως διαφορετικό και αν δεν το προσέξουμε θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά ένα βήμα πίσω και να το διορθώσουμε τόσο εύκολα όσο τα δύο άλλα προβλήματα που είδαμε πριν. Και το επόμενο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη λίστα, όπως βλέπετε εδώ, είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε τότε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Και ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια, αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση υλικών και προφανώς έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογα στις μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ με τροχούστην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε. Και εδώ έχουμε τρεις εικόνες, όπου έχουμε στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, όπου αυτά, τα μέσα μεταφοράς, δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών, που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ έχουμε άλλο ένα πίνακα του καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας, όπου ουσιαστικά αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος τις εφήβρε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούργια τεχνολογία και βλέπετε και κάποια παραδείγματα σε αυτές τις εικόνες. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σήματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής.
Και εδώ βλέπουμε μια διατομή της υδροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα, οι οποίες δέσμες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Βλέπουμε εδώ πέρα και το υλικό πλήρωσης που είναι, βρίσκεται κάτω από τις χορδές και συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού. Έχουμε το σώμα και φυσικά την κεφαλή της υδροτροχιάς στο πάνω μέρος της γραμμής. Λόγω της ανθεκτικότητας των στριχημάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο ασφαλείς και οικολογικούς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω και τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ έχουμε μία εικόνα που μας δείχνει το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι η σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται επίσης και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το, για παράδειγμα το Unicorn, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 τόνους που ήταν αρχικά σε 6 ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς, ταυτόχρονα κάτω και πάνω. Εδώ στην εικόνα βλέπετε ένα όχημα το οποίο είναι στο κάτω μέρος και στο πάνω, καταλαβαίνετε, θα είναι στο πάνω. Όπου και επίσης αυτό εξοικονομεί την κατασκευή της μιας μακροπρόθεσμης πίστας. Και εδώ έχουμε το τελευταίο μας όχημα, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερο όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με το Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Και τώρα θα σας πω περιληπτικά
Ας αρχίσουμε από το ότι έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, επειδή όπως καταλαβαίνετε είναι μια πιο καινούρια τεχνολογία. Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όταν το όχημα παίρνει μεγάλες ταχύτητες, φυσικά και λογικά, το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει όμως προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς ένα πράγμα που κυρίως μας πρέπει να το λάβουμε μάλλον υπόψη, είναι το ότι το όχημά μας πρέπει να είναι οικολογικό προς το περιβάλλον, καθώς νωρίτερα αναφέραμε για το πόσες πολλές κακές εκπομπές κάνουν τα κλασικά οχήματα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς είναι επίσης και τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Γι' αυτό είναι έτσι οικολογικό. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει φυσικά σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος, τις γραμμές δηλαδή, η τοποθεσία τους δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής, που όπως βλέπουμε δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Τώρα, ας δούμε εδώ λίγο τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, μέσα στις πόλεις δηλαδή, όπου παίρνει 14 άτομα το βαγόνι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το άλλο που είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα το κατέχουν οι οδικές μεταφορές. Ενώ τα οχήματα της Skyway είναι με το πράσινο και είναι στο τέλος με το μικρότερο ποσοστό. Και αυτό είναι επειδή, μάλλον για να το δικαιολογήσω γιατί έχει τόσο μικρό ποσοστό, είναι επειδή οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, το οποίο γεγονός και αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με οχήματα, με ζώα και ανθρώπους και αυτό φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα.
Και εδώ έχουμε τις συγκρίσεις της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτές τις εικόνες και θα τις σχολιάσουμε ένα-ένα. Πάμε στην πρώτη μας εικόνα, η οποία είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Και μετά στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο συνεχίζει να έχει τα ίδια μέσα μεταφοράς με το προηγούμενο, βλέπουμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά σε όλα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά που έχει το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αίρεση με τα οχήματα της Skyway παραμένει πολύ μεγάλη. Μετά στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα και είναι τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά που έχουν με τις οδικές μεταφορές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Και αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές, τους είδαμε νωρίτερα και σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή με ατυχήματα. Και αυτό σας βοηθάει να βγείτε σε συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για εμάς, αλλά και για το περιβάλλον. Εδώ μετά, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε ότι το τελεφρίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τα έχουν τα οχήματα της Skyway, κάτι που είναι πολύ καλό και πλεονεκτικό. Μετά δίπλα του με μικρή διαφορά βλέπουμε το μετρό και κάτω-κάτω βλέπουμε το σιδηρόδρομο. Ή μάλλον, όχι, αυτό είναι τραμ, δεν είναι σιδηρόδρομο, το είπε λάθος. Εδώ, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση, ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι άλλο. Αυτές είναι οι οδικές μεταφορές, είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το όχημα, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, σαν μέγιστη ταχύτητα. Πριν την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα εύρηση τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky Screen Technologies.
Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπηρεστικά υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπέρ υψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατεχναπάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί το ΕΚΑΦΕΣΤ, όπου χιλιάδες επενδυτές μαζεύονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας και φυσικά να ενημερωθούν με τα πλάνα της που έχει για το μέλλον. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η τριά σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολυοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε λογότυπο από διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε και έχετε χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά τις υπηρεσίες τους ή τα προϊόντα τους. Ένα κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι ξεκίνησαν κάποτε από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους. Η τεχνολογία Skyway άρχισε και αυτή έτσι δειλά-δειλά. Στην αρχή σαν μια ιδέα και μετά έγινε το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει πολλά πράγματα ακόμα να προσφέρει και είναι μία πολλά υποσχόμενη εταιρεία. Και γι' αυτό το λόγο μη χάνετε το χρόνο σας, επενδύστε όσο έχετε ακόμα καιρό. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα, εδώ ας συνοψίσουμε σε αυτή την παρουσίαση. Η υπέρια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλή ταχύτητα, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει το πλανήτη μας και τον συντηρεί. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε λίγο στα νέα, τα σημερινά, να υπενθυμίσω πως έχουμε και το chat, όπου μπορείτε να γράψετε κάποια εντύπωση ή οτιδήποτε άλλο. Και προχωράμε στα νέα της εταιρείας, όπου να υπενθυμίσω μπορείτε να τα διαβάσετε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, όπου αναρτούν καθημερινά τα νέα που έχει η εταιρεία. Φυσικά, όμως, στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στην αγγλική γλώσσα. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να τα διαβάσετε. Το πρώτο νέο που έχουμε για σήμερα είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 17 του μηνός και είναι για το ότι ο προγραμματιστής εταιρείας μεταφοράς χωρών παρουσίασε μια ενημέρωση στρατηγικής τοποθέτηση στην αγορά. Η έννοια περιγράφεται σε ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την εταιρεία, οι αρχές της πράξης μεταφοράς χορδών, η σύγκριση της τεχνολογίας με ανταγωνιστικά συστήματα και το κόστος κατασκευής και χρονοδιαγράμματα έργων. Μπορείτε, εάν θέλετε και ενδιαφέρεστε, να κατεβάσετε αυτό το σχετικό έγγραφο στα ρώσικα και στην αγγλική γλώσσα, όσοι μπορείτε να το διαβάσετε. Μετά το
Επόμενο που έχουμε για σήμερα είναι ένα άλλο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 19 του μηνός και είναι σχετικά με το ότι η έκδοση The National δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τη δοκιμή των μοντέλων εμπορευμάτων με χορδές στην Σάρτζα και την κατασκευή στοχευμένων έργων. Από αυτό το υλικό θα σας πω τώρα τα πιο σημαντικά κομμάτια, όπως για να ξεκινήσω με την ερώτηση για το πότε θα ξεκινήσει το Unicode. Και μας λέει ότι οι δοκιμές του μεταφορά εμπορευματικών κυβωτίων στη Σάρτζα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2022 ή τον Ιανουάριο του 2023. Η διαδρομή μήκους 2,4 χιλιόμετρων θα επιτρέψει στο όχημα να φτάσει ταχύτητες έως και 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η επόμενη ερώτηση είναι για το πότε, σχετικά με την κατασκευή που σχετικά με την κατασκευή των ράγων. Ένα από τα πιο πιθανά έργα είναι μια εμπορευματική διαδρομή διπλής τροχιάς από το λιμάνι στο νησί Τινκάν στην Νιγηρία προς την πόλη του Λάγος, όπως λέγεται. Η διαδρομή μήκους 20 χιλιόμετρα θα κοστίσει περίπου 280 εκατομμύρια δολάρια. Μια άλλη διαδρομή μπορεί να συνδέσει το λιμάνι Τζεμπελ Αλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ. Η γραμμή μήκους 18,5 χιλιόμετρων θα επιτρέψει την παράδοση εμπορευματικών κυβωτίων σε 15 λεπτά. Και τελευταίο, να σας πω σύντομα, ότι υπάρχει τώρα μία περιοδία βραβείων στην Τουρκία για τους χρυσούς νικητές του πρώτου σταδίου του Scarecrow Community Challenge, όπου σας είπα γι' αυτό στην προηγούμενη παρουσίαση. Λόγω του ταξιδιού, πολλοί από αυτούς δεν είχαν αρκετό χρόνο για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την προσφορά Faces of the Future. Η ισχύ του, λοιπόν, θα παραταθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Μέχρι τις 31/8/2022, μπορείτε ακόμα να επενδύσετε με έκπτωση 1/90 και να αποκτήσετε ένα λόγραμμα με τη φωτογραφία σας στο String Transport Museum στη Λευκορωσία και να υπενθυμίσω ότι οι επενδυτικοί όροι παραμένουν ίδιοι. Δηλαδή, με μηνιαία δόση 500 δολαρίων για 10 μήνες ή εφάπαξ το ποσό των 5.000 δολαρίων. Και με αυτό τελειώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Στις 8 η ώρα. Σας παρακαλώ, αν ενδιαφέρεστε, διαβάσετε για αυτά τα άρθρα τα οποία είδαμε μόλις τώρα. Και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Θα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ. Ερωτήσεις δεν βλέπω. Εδώ πέρα ή κάποιο άλλο σχόλιο στο chat, οπότε κλείνουμε εδώ πέρα για σήμερα. Καλό σας βράδυ για μία ακόμη φορά.